Σύσκεψη των εργαζομένων του εργοστασίου της Κόντι πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Βόλου με σκοπό να προχωρήσουν ενωμένοι και να ζητήσουν όλοι μαζί τη συνέχιση λειτουργίας του εργοστασίου που, όπως υποστηρίζουν, κακώς σταμάτησε να λειτουργεί. Αβέβαια το μέλλον, προσπαθούμε όλοι μας, όπως δείξαμε και με τον κόσμο, τη Γενική Συνέλευση, να μπορέσουμε να πιέσουμε όλες τις καταστάσεις που μπορούμε. Η μόνη λύση που συμφωνήσαμε είναι μόνο στο Λουξεμβούργο συμμετόχος. Δεν υπάρχει άλλη. Θα μας ακούσουν αυτοί οι άνθρωποι που βγάλουν αυτή την απόφαση. Δεν μπορούν να έρθουν στις 18 Ιουλίου να μας λένε άλλο το εργοστάσιο θα παραμείνει και σε δύο εβδομάδες το εργοστάσιο έκλεισε. Είδαμε και στους πολιτικούς, είδαμε και στα υπουργεία. Οι εργαζόμενοι έχουν εξοπλιστεί και τον μήνα Αύγουστο και το μόνο που ζητούν είναι η συνέχιση λειτουργίας του. Μάλιστα γι' αυτό το λόγο είναι διατεθειμένοι να φτάσουν μέχρι το Λουξεμβούργο, όπου είναι η έδρα του ομίλου. Εμείς πιστεύουμε ότι το εργοστάσιο είναι βιώσιμο. Είχαμε μέχρι τελευταία στιγμή δουλεύαμε. Περιμέναμε μετά την άδεια, είχαμε πάρα πολλή δουλειά για κανένα δύο μήνες. Και ξαφνικά το εργοστάσιο κλείνει και 81 οικογένειες πετυχαίνουν στον δρόμο. Η μόνη λύση για μας είναι μόνο η μέτοχη. Να συνηθούμε σε μέτοχη.